Φίλε και φίλοι, στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube χαίρετε. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου είναι μια μαύρη επέτειο για την Κύπρο. Είναι η 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή. Αλλά επειδή δεν συνηθίζω να κάνω επιτυχιακά βίντεο, δεν θα κάνω βίντεο γι' αυτό. Απλώ το αναφέρω ότι το θυμάμαι, το έχω στο μυαλό μου. Αλλά επειδή δεν θέλω να πολιτικοποιήσω το κανάλι μας το μόνο που έχω να πω είναι ότι εδώ και 50 χρόνια η μισή Κύπρος βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και είναι μια συνεχιζόμενη πληγή. Λοιπόν σας είπα και χθες ε, είμαστε εδώ πέρα περικυκλωμένοι από κούτες μετακόμισης ε, μόνο στο πλάρο δεν υπάρχουν κούτες Γύρω-γύρω-γύρω είναι γύρω, γύρω ολοκούτε. Αλλά απόψε θα κάνουμε live. Θα κάνουμε live απόψε. Έχω μία ιστορία η οποία είναι θεματάρα. Θεματάρα είναι αυτή η ιστορία. Ε, είναι μία κοπέλα που μου την έχει στείλει, την οποία την γνωρίζω. Την γνωρίζω γιατί έχουμε αλληλογραφίσει και στο παρελθόν. Πολλέ φορέ. Και απόψε θα σας διαβάσω την πιο πρόσφατη ιστορία της, η οποία έχει πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί, από πολλές απόψεις. Η επί 10 χρόνια κολλητή μου τα έφτιαξε με τον πρώην μου. αγαπημένη μου, εσύ που θα ακούσεις απόψε και οι υπόλοιποι, είναι μια ιστορία η οποία μιλάει πολύ χειρά. It speaks volumes που λένε οι English. Και για το πώς γνωρίστηκες με τον πρώην σου, και για το ποιες κόκκινες σημαίες ανέμιζαν και σηκυμόσουν ατάραχη στα χαμομήλια, και για το γεγονός ότι εάν είμαστε συνεξαρτόμενοι από έναν αναρκιστή, ακόμη και αν ξυπνήσουμε και καταλάβουμε ότι αυτός ο ένας άνθρωπος, ο σημαντικός ίσως στη ζωή μας είναι και ξεφύγουμε από αυτόν, Πρέπει μετά να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το περιβάλλον μας γιατί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε πολλά τέτοια φίδια στον κόρφο μας. Οπότε απόψε, Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 θα σας διαβάσω την ιστορία της φίλης και θα τη σχολιάσουμε στο live. 10 και μισή απόψε. Η επί 10 χρόνια κόλλητή μου τα έφτιαξε με τον πρώι μου και βγήκε και από πάνω θα συμπληρώσω εγώ. Τα λέμε απόψε στο live. Φιλιά. Και, Βανέστα, σας ευχαριστώ πολύ για τα σκουλαρίγκια. Γεια! Yeah.